απαντήσεις για το αν υπάρχουν ευθύνες σε αυτή την περίπτωση. Γεια σας, κύριε Χατζηπαναγιώτου. Καλό μεσημέρι, γεια σας και στους ακροατές. Καλό μεσημέρι. Αυτό που καταλαβαίνουμε και που μας λένε εκεί οι δήμαρχοι και οι αρμόδιοι στην περιοχή είναι ότι είχαν στείλει επιστολές. Είχαν προειδοποιήσει Πολάκης, ξέρουν την περιοχή, ξέρουν τον κίνδυνο και παραπονιούνται βεβαίως ότι το κράτος, εν προκειμένου εσείς που λάβατε τις επιστολές, δεν έκανε τίποτα. Ναι, να απαντήσω. Βεβαίως. Τις επιστολές τις πήραμε και την ίδια ανέγνοια. Έχει και το Τμήμα Περιβάλλοντος και όλο το κράτος. Και αυτή τη στιγμή είχαμε έρθει επαφή και μαζί τους και κάνουμε και τακτικές επισκέψεις στην περιοχή με όσους λειτουργούς έχουμε για να ελέγξουμε τις ψηλού κινδύνου εγκαταστάσεις. Και στη συγκεκριμένη, καθώς και στην περιοχή που πέρσι τον Αύγουστο, 16 Αυγούστου, είχε πάλι παράνομα η ίδια εταιρεία τοποθετήσει μόνο οχήματα, διότι τώρα ήταν ανακυκλώσιμα υλικά εδώ. Είχαμε επέμβει, είχαμε τιμωρήσει, είχαμε κάνει εκθέσεις στο δικαστήριο. Το θέμα όμως είναι ότι η εσωτερική λειτουργία μιας εγκατάστασης, την ευθύνη της οποίας έχει η ιδιοκτήτρια εταιρεία, δεν ξεφεύγει από τις ευθύνες μιας λειτουργίας όπου όταν το κράτος φορτίζεται με το να παρακολουθά την εσωτερική λειτουργία 24 ώρες. Το πώς βγήκε η πυρκαγιά, ίσως οι ανακρίσεις να το δείξουν, αλλά είναι εις γνώση μας, δεν διαφωνούμε με τους κύριους δημάρχους με τους οποίους έχουμε πολύ στενή συνεργασία και για άλλα θέματα και για αυτά, και η έγνοια για την πυκνή τοποθέτηση ψηλού κινδύνου βιομηχανιών στις δύο περιοχές αυτές είναι και δική μας. Και αντιλαμβανέστε κι εσείς, ναι, όπως αντιλαμβανόμαστε κι εμείς φαντάζομαι, ότι στο παραπέντε δεν πέρασε η φωτιά, το δρομάκι που μας περιέγραψε ο Δήμαρχος Ιδαλίου, να πάει στο εργοστάσιο με την άσφαλτο, έτσι. Ήταν παραδίπλα αυτό, αλλά και πιο διπλά, επίσης παραδίπλα, υπήρχαν και εγκαταστάσεις με καύσιμα, πετρέλαιο, μαζούτ κτλ. Άρα, αφού υπήρχε επικινδυνότητα αυτό, επειδή παραπονιούνται και οι δήμαρχοι ότι το μόνο που έκανε το κράτος σε αυτή την περίπτωση είναι να μοιράσει κάποια εξώδικα και παρατηρήσεις. Δεν ανάγκασε κάποιους να λάβουν τα μέτρα τους, να απομακρύνουν ή να τακτοποιήσουν ή να προσαρμόσουν το στόκ τους ανάλογα τις προδιαγραφές. Ναι, πολύ σωστά. Αυτή η έγνοια των κυρίων δημάρχων είναι σε επίπεδο υπουργείων που δίνουν τα τεμάχια για τις εταιρείες αυτές και αν πράγματι χρειάζεται να εκπονηθεί μια μελέτη αξιολόγησης συνολικού κινδύνου για την κάθε μια από αυτές, ίσως αυτό να ήρθε πλέον η ώρα με την έγνοια που έχει όλη η κοινωνία, όπως και για το ασφαλτικό που αναφέρθηκε ο κύριος Δήμαρχος προηγουμένως, ναι, να αραιώσει η περιοχή. Ναι, αν χρειάζεται να αραιώσει, να αραιώσει κι άλλο. Ναι, αλλά πέρσι είχαμε πάλι ξεκάθαρο παρόμοια φωτιά στα ίδια σημεία και πάλι δεν έγινε τίποτα. 12 μήνες μετά συζητάμε ξανά το ίδιο ζήτημα σχεδόν. Ναι, ναι, είναι παρόμοιο. Το περσινό είναι της ίδιας εταιρείας, 800 περίπου 50 μέτρα μακριά και ήταν πλήρως παράνομη η τοποθέτησή του. Σήμερα μιλούμε για αδειοδοτημένη εγκατάσταση, η οποία της εδόθηκε ο χώρος τούτος, έχει τις άδειες και διαχειρίζεται αυτόν το υλικό, τα υλικά, ευτυχώς ήταν χωρισμένα από τα ανακυκλώσιμα, τα οποία έπαιρνε από άλλη εγκατάσταση που έπληξε στο Καϊμακλή. Σημαίνει κάτι, κύριε Χατζηπαναγιώτο, ότι είναι η ίδια εταιρεία? Συγγνώμη. Σημαίνει κάτι ότι το ίδιο περιστατικό μετά από ένα χρόνο συνέβη στην ίδια εταιρεία? Μας προβληματίζει έντονα αυτό το σημείο που αναφέρατε, ναι. Ναι, γι' αυτό και το Τμήμα Περιβάλλοντος ήδη από το πρωί, 6 ώρα, πήρε την απόφαση να παγωποιήσει όλη την λειτουργία σε νέα υλικά, την παραλαβή δηλαδή νέων υλικών σε όλες τις εγκαταστάσεις της Κύπρου Πανκύπρια. Και αυτό έγινε, έχει βγει σχετική ανακοίνωση σε όλους τους επαγγελματίες ότι η συγκεκριμένη εταιρεία δεν μπορεί πλέον να παραλαμβάνει μέχρι νεοτέρας. Μάλιστα. Έχετε κι εσείς κάποια εικόνα μήπως πότε απομακρύνεται το εργοστάσιο της ασφάλτου από εκεί? Η περιβαλλοντική γνωμάτευση του Τμήματος Περιβάλλοντος, σε πλήρη επικοινωνία και με τον ενημέρωση με τον κύριο Υπουργό, εντός του Σεπτεμβρίου θα βγει η περιβαλλοντική γνωμάτευση. Προσπαθούμε να είμαστε τεχνικά πολύ σωστοί, κύριε Μιχάλη, για τον λόγο ότι όλοι γνωρίζουμε ότι δεν θέλουμε να μεταφέρουμε το περιβαλλοντικό πρόβλημα από τη μια περιοχή στην άλλη. Και αυτό μας δίνει ακόμα πρόσθετο βαθμό ευθύνης να είμαστε σωστοί στις περιβαλλοντικές παραμέτρους για τις οποίες θα καλεστούμε αύριο να λογοδοτήσουμε ότι δεν θα επιβαρυνθούν. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Λοιπόν, γυρίζουμε σελίδα. Πάμε στην Καμπούλ, πάμε στο